Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει σήμερα ένα ισχυρό, καθαρό και ομόφωνο μήνυμα στην ηγεσία Ερντογάν. Ολοκληρώστε άμεσα τη δικαστική διαδικασία. Ελευθερώστε άμεσα τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Αυτό δεν είναι απαίτηση μόνο της Ελλάδας, είναι απαίτηση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Χαιρετίζω τη συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων που οδήγησε σε ένα κοινό ψήφισμα που θα εγκρίνουμε την Πέμπτη με μια συντριπτικότατη πλειοψηφία, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε καλή γειτονία, αλλά αυτό απαιτεί σεβασμό των κανόνων και του διεθνούς δικαίου και του κράτους δικαίου. Και δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε ανατολίτικα παζάρια και εκβιασμούς ερήμην του κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου. Δεσμεύομαι ότι δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι ότου οι δύο Έλληνες αξιωματικοί επιστρέψουν ελεύθεροι στην πατρίδα μας, στο στράτευμα το ελληνικό και στις οικογένειές τους. Και περιμένω και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο να συντονίσουν το βήμα τους με το Κοινοβούλιο, ασκώντας όλες τις αναγκαίες πιέσεις και παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα. Σας ευχαριστώ. Grazie, onorevole Zariano.